δίνεται δυστυχώς η εικόνα ότι η Άγκυρα εισβάλλει σε κάποια κράτη, προσπαθεί να υλοποιήσει νεοθωμανικά και παντουρκικά σχέδια, με τα δεύτερα θα ασχοληθούμε σε αυτή τη σύντομη εκπομπή και περιμένει εκεί μέχρι σότου τα ενδιαφερόμενα κράτη, οι ή οι διεθνείς οργανισμοί να την εκδιώξουν, ουδέν αναλυθέστερο η Τουρκία όπου πάει εγκαθιστά υποδομές και δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις να υπάρχει απόλυτη εξάρτηση των περιοχών που έχει καταλάβει και τελικά ενσωμάτωση στη νέα νεοθωμανική αυτοκρατορία η οποία θα έχει και παντουρκική διάσταση εκτινόμενη έτσι διαγωνίως προς τα ανατολικά φτάνοντας μέχρι την Κεντρική Ασία και ίσως και τη Ρωσική Σιβηρία. Στα πλαίσια αυτά τη υλοποίηση των παντουρκικών σχεδίων ήταν η εισβολή των τουρκοαζερικών δυνάμεων στην αρμενική περιοχή του Αρτσάχ, στην μικρή αυτή δημοκρατία η οποία παρέμεινε αβοήθητη τόσο από τη Ρωσία όσο και από άλλους παίκτες που όφυλαν να βοηθήσουν. Προσωπικά θεωρώ και τη χώρα μας μία από που θα έπρεπε να είχε βοηθήσει πιο αποτελεσματικά τους Αρμενίους και όχι μόνο διπλωματικά αλλά κυρίως φυσικά τη ρωσική υπερδύναμη, η οποία άφησε αβοήθητη τους Αρμενίους και ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση του κράτους της Αρμενίας, η κυβέρνηση Πασινιάν, ήταν απολύτως ανέτοιμη, έκανε και πάρα πολλά λάθη, δίνοντας την ευκαιρία στους Τουρκοαζέρους να νικήσουν, να αποσπάσουν αρμενικά εδάφη και εκεί να ανοίξουν διαδρόμους, οι οποίοι ενώνουν Τουρκία-Αζερβαϊτζάν και από εκεί μέσω της Κασπίας, με τις άλλες τουρκικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, δημιουργώντας έτσι μία σφήνα ανάμεσα στην, στη ρωσική και την κινέζικη υπερδύναμη. Αυτά με λίγα λόγια για τις πρόσφατες συγκρούσεις πριν από μερικούς μήνες εκεί στον Κάφκασο. φυσικά η ενδεχόμενη διείσδυση της Άγκυρας εκεί δεν είναι καθόλου αστεία. Μιλάμε ότι πλέον η Τουρκία εφόσον σταδιακά το υλοποιεί αυτό το σχέδιο, θα καταστεί πραγματικά υπερδύναμη και κάποιοι θα κουνούν μπροστά σε αυτά τα υλοποιημένα πλέον σχέδια, ψηφίσματα, αποφάσεις, ανακοινώσεις, διαβήματα και όλα αυτά και φυσικά Πλέον δεν θα μιλάμε για απειλή εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά απειλή εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας. Θα πει κανείς, μα τώρα τα γνωρίζουμε εμείς εδώ, σε αυτό το κανάλι. Αυτό το κανάλι να πω ότι κάποτε ήταν ε, απλά ένα μικρό μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας που είχαμε κάνει εμείς μαζί με άλλους φίλους και συνεργάτες πριν από πολλά χρόνια να κάνουμε πιο ουσιαστικά πράγματα φυσικά το σχέδιο δεν ευωδόθηκε, δεν μπορούσε να ευωδοθεί ε, είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, είναι δύσκολο να αλλάξει κάτι και έτσι περιοριστήκαμε προς το παρόν σε αυτό το κανάλι να ενημερώνουμε, να συζητάμε για τα θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η Τουρκία δυστυχώς προχωρεί. Μιλήσαμε χθες για τα εγκαίνια που έκανε ε, ο Ταγί περτογάν σε αγωγό νερού που θα μεταφέρει το πολύτιμο αυτό αγαθό, το απαραίτητο για την επιβίωση των ανθρώπων από την ε, Μικρά Ασία στα κατεχόμενα της Κύπρου, καθιστώντας ε, τα, το ψευδοκράτος εκεί τελείως εξαρτώμενο από την Άγκυρα και σε αυτό το τομέα. Φυσικά έχουμε μιλήσει για τις υποδομές που εγκαθιστά ο Ταγί Περτογάν στις περιοχές που κατέχει στη Βόρεια Συρία. Δεν μπήκε απλά εκεί να φτιάξει αυτά τα δίθεν παρατηρητήρια που στην ουσία είναι τουρκικά στρατόπεδα, εγκαθιστά υποδομές, θέτοντας τα θεμέλια, θέτοντα τις βάσεις κάποια στιγμή να δημιουργήσει και εκεί ένα ψευδοκράτος τύπου κατεχόμενη Κύπρου και να προωθήσει μετά όλα αυτά τα σχέδια. Παρόμοια σχέδια έχει ακόμα και για τη Θράκη μας, έχει ακόμα και για τη Δυτική Όχθη, ακόμα και για τη Λωρίδα της Γάζας, συγκρούεται με μεγάλους παίκτες, φτάνει όμως μέχρι εκεί που του επιτρέπουν. Προσωπικά θεωρώ, μετά από όσα είπε, ξαφνικά, από το πουθενά, η Κασία θα κάνω αυτή τη στιγμή, αν και σε αυτό το κανάλι μιλάμε πάντα με στοιχεία, πάντα με πηγές, Μία εικασία θα κάνω. Όταν απείλησε ο Ταγί Περτογάν το Ισραήλ και μίλησε για διεθνή, δι... ποια διεθνή δύναμη, τώρα μία δύναμη υπό την Τουρκία με το Πακιστάν μέσα και όλα αυτά τα κράτη που πρότεινε, τι θα ήταν όσοι δρούν ενάντια στα συμφέροντα και του ίδιου του Ισλαμικού και του Αραβικού κόσμου, σε κάθε περίπτωση μόλις τα είπε αυτά άρχισαν ξαφνικά να χτυπούν τις βάσεις του ντρόνς. Πολύ απλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα μπορούσε είναι αρκετές πιθανότητες να είναι ένα μήνυμα του Ισραήλ το οποίο Ισραήλ δεν παίζει. Και κάτι που πραγματικά με δυσαρεστεί όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ τις διεθνείς σχέσεις, παρακολουθώ τις εξελίξεις και όλα αυτά, είναι γιατί ενώ η Ελλάδα έχει τη δύναμη, έχει την ισχύ και θα μπορούσε να έχει μια πολιτική άμυνας μια πολιτική παρόμοια με αυτή του Ισραήλ δεν, δεν το χρησιμοποιεί, δεν το κάνει, δεν ασκεί μια παρόμοια πολιτική. Θα μπορούσαμε να πάρουμε σαν πρότυπο την πολιτική του Ισραήλ και αυτό φυσικά δεν είναι κάτι που το λέω εγώ τώρα σαν κάτι καινούριο. Το έχουν πει παλιότερα και άλλοι πιο ειδικοί από μένα. Σε κάθε περίπτωση τώρα εκεί στην ε, περιοχή του Καυκάσου, εκεί που πέτυχε η Τουρκία τη νίκη της, μία νίκη που πρώτα πρώτα είναι νίκη εναντίον της Ρωσίας, η Ρωσία που νομίζει ότι θα αποσπάσει την Τουρκία από την Αμερική και τον ΝΑΤΟ, δίνει, δίνει, δίνει στην Τουρκία, η Τουρκία είναι ο κύριος γεωπολιτικός αντίπαλος της Ρωσίας εκεί, κάποια στιγμή όταν θα καταστεί αρκετά ισχυρή θα επιτεθεί στη Ρωσία και εάν οι συνθήκες την ευνοούν θα κάνει μεγάλη ζημιά στη Ρωσία, Παρόμοια θα πάθει και η Κίνα, η οποία είναι πρακτικά νεοεισερχόμενη στο κλαμπ των υπερδυνάμων και θεωρεί ότι χρησιμοποιεί και εκείνη τους πάντες. Η Τουρκία θα είναι εκεί δίπλα σε μια μεγάλη γεωγραφική έκταση. Τουρκμενιστάν, Κυργιζιστάν, Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν θα απειλήσει τη Δυτική Κίνα τις περιοχές των Ουιγούρων οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική θα χάσουν οποιαδήποτε ερίσματα έχουν εκεί γιατί μια τέτοια διωγγωμένη Τουρκία μια Τουρκία η οποία είναι αντίον της Αμερικής είναι έντονο το αντιαμερικανικό αίσθημα εκεί στην Τουρκία φαίνεται σε όλες τις διαδηλώσεις όπως και το αντι ε, αντιισραηλινό μπορεί να πει κανείς ότι από εμά θέλουν να υφαρπάξουν εδάφη θέλουν, θέλουν, θέλουν ε, δεν έχουν όμως τόσο τέτοια αισθήματα εναντίον μας, όσο έχουν η μεγάλη πλειονότητα εναντίον των Αμερικανών και των Ισραηλινών. Λοιπόν, κακώ όλοι αυτοί επανέρχομαι, κακώ όλοι αυτοί επιτρέπουν στην Τουρκία να υλοποιήσει αυτά τα σχέδια. Σε κάθε περίπτωση τώρα τι κάνουν. Με νέο δρόμο, διαβάζουμε σε τουρκικά μέσα, Turkey is opening a new transport route connecting Azerbaijan and the Turkish Republics of Central Asia. Ε Σύμφωνα με τα Τουρκικά μέσα, δηλαδή η Τουρκία ανοίγει νέα οδό διαμετακόμिस εμπορευμάτων η οποία συνδέει το Azerbaijan με τις Τουρκικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Διεθνής εταιρεία PINTOW Maritime Logistics θα συνδέσει την Κεντρική Ασία απευθείας με την Τουρκία δια της Κασπίας Θαλάσσης. Θα δώσει μεταφορά εμπορευμάτων με χαμηλό κόστος. Θα αυξήσει το εμπόριο ανάμεσα στην Τουρκία, τη Ρωσία και τις αγορές της Κεντρικής Ασίας. Φυσικά μιλάμε ξεκάθαρα για ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση των, των παντουρκικών αυτή τη φορά σχεδίων της Τουρκίας τα οποία κακώς νομίζουν πολύ, δεν γίνονται μόνο με τα όπλα. Η Τουρκία υποστηρίζει, είδαμε και το Αζερβαϊτζάν και τα άλλα κράτη. Αν δούμε την πολιτική, την αντίστοιχη, την ελληνική, εμείς τι κάναμε. Ο ακρογωνιαίος λίθος για την ασφάλεια της Ελλάδος στην ελληνική χερσόνησο ή βαλκανική ή χερσόνησο του έμου, όπως θέλετε πείτε την, είναι η Σερβία. Φίλοι και αδερφοί Σερβία, μια χώρα η οποία είναι συνέχεια και εκείνη του Βυζαντίου, φτάνει να δει κανεί τι παραδόσεις της, Φτάνει να δει όλο τον πολιτισμό της Σερβίας, να δει ακόμα και το εθνόσημο και τη σημαία της για να αντιληφθεί τι λέω, τι κάναμε εμείς, επιτρέψαμε στη Γερμανία πριν κάποιες δεκαετίες να συντρίψει τη Σερβία, να της αποσπάσει και το Κόσοβο και στην ουσία η Σερβία να μην έχει συνέλθει στην πραγματικότητα από αυτή την ήττα και απλά να προσπαθεί είτε μέσω της Ρωσίας είτε μέσω της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμένη Σερβία που επέτρεψε και η Ελλάδα να ειτηθεί να μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταστεί εκεί απλά άλλη μία χώρα υπό τον έλεγχο της Γερμανίας. Και δηλαδή θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα, είναι η, θα ακούει η Σερβία όσα λέει η Γερμανία όπως κάναμε και εμείς κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας, θα ακούει τη χώρα που στην ουσία κατέστρεψε τη Σερβία αφορμή για αυτά που λέω είναι, <coughs> είδα κάποια πράγματα, μελέτησα ξανά τα τεκτενόμενα εκείνου του πολέμου, τέλος πάντων ας μην επεκταθούμε περαιτέρω εκεί. Σε κάθε περίπτωση <coughs> η Τουρκία προχωρεί στα σχέδιά της, υπάρχει ο σιδηρόδρομος, η σιδηροδρομική γραμμή Μπακού Τυφλίδας, Κάρς, η οποία εξυπηρετεί εμπορεύματα και όλα αυτά. Αυτό όμως, το νέο μονοπάτι, η νέα οδός δια της Κασπίας, θα εξασφαλίσει ακόμα χαμηλότερα κόστη, υλοποιώντα έτσι στην ουσία τα σχέδια της Άγκυρας. Εμείς εδώ από αυτό το κανάλι τα παρακολουθούμε στενά όλα και σας ενημερώνουμε. Καλή Κυριακή σε όλους!